στη σημερινή επικοινωνία μας, στους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι, αλλά και στους συμπολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν προσεκτικά έξω, έχω να πω 2-3 πράγματα. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητά μας, αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα απολυμάνσεων σε δημοτικά κτίρια και παιδικές χαρές και βεβαίως εξελίσσεται το πρόγραμμα του πλυσίματος των δρόμων και με αντισηπτικά. Ταυτόχρονα κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα παρεμβάσεων με αντισηπτικά φάρμακα στην περιοχή που κατοικούν οι συμπολίτες μας Ρωμά. Είναι μέτρα τα οποία συμπληρώνουν την προηγούμενη προσπάθειά μας. Το καινούριο στοιχείο που υπάρχει σήμερα και θέλω να θέσω υπόψη των συμπολιτών μας είναι η δραστηριότητα των κοινωνικών μας υπηρεσιών, οι οποίες αυξάνουν την παροχή μερίδων στο συσίτιό μας μετά από συνεννόηση με τη Μητρόπολη και στηρίζοντας την Μητρόπολη μας μετά την αδυναμία που προέκυψε να κάνει η ίδια τις μερίδες αυτές και να παρασκευάζει η ίδια τις μερίδες αυτές. Ταυτόχρονα δίνουμε 2 τηλέφωνα, ένα σταθερό και ένα κινητό στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Το ένα είναι 2410-680-245 και το άλλο 6970-236-181, το κινητό για όλο το 24ωρο. Οι κοινωνικοί μας επιστήμονες θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης και ταυτόχρονα ενισχύεται η ομάδα βοήθειας στο σπίτι, η οποία πλέον μετά από αξιολόγηση στα τηλεφώνια που θα δώσουμε γίνεται προσπάθεια να μεταφέρουμε ήδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα στο σπίτι των ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Τα τηλέφωνα αυτά είναι το 2410-680-243 και το τηλέφωνο 2410-680-220. Θα ήθελα να τελειώσω επισημένοντας τους συμπολίτες μας ότι στη φάση αυτή που μπαίνουμε η ανάγκη να παραμείνουμε στο σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, φαινόμενα τα οποία έχουν σχέση με ζημίες που έχουν γίνει σε γήπεδα, σε παιδικές χαρές, με σπασμένα λουκέτα και κομμένους φράκτες, δεν συνάδουν με την προσπάθεια που κάνει συνολικά η πόλη. Οι συμπολίτες μας αυτοί είναι υπόλογοι και η δημοτική μας αστυνομία, η οποία έχει επιληφθεί των γεγονότων αυτών, θα επιβάλλει πολύ σκληρά πρόστιμα αν συνεχιστούν όλα αυτά. Θαρώ πως όλοι μας πρέπει συντεταγμένα, συντονισμένα, ψύχρεμα και με κουράγιο και με σύνεση να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ο Δήμος θα είναι κοντά σας, ενημερώνοντάς σας κάθε στιγμή για τις δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνει. Να είστε καλά όλοι, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.